είχαμε αυξήσεις στις συντάξεις. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα τι συνέβη, τι έχετε αντιληφθεί ως συνταξιούχοι? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν τώρα εδώ και ένα χρόνο που προπαγανδίζουν ότι το 2023 οι συνταξιούχοι θα πάρουν 4 αυξήσεις. Κυβέρνηση, υπουργός, όλοι αυτοί κτλ. Βέβαια εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι αυτά δεν ευσταθούν. Είναι ψέματα που λέτε κτλ. Το ζήτημα είναι ότι πληρωθήκαμε, πήραμε τα ενημερωτικά μας χαρτιά και εκεί που περιμέναμε κάποιοι να πάρουν έστω και κάποια ψίχουλα, ούτε αυτά τα ψίχουλα δεν πήραν. 15% των συνταξιούχων θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα πάρουν σύνταξη. Βέβαια ήρθε προχθές και επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε εμείς, ότι 1.200.000 συνταξιούχοι, επειδή δεν πήραν τίποτα, θα τους δώσει κάποια ψίχουλα. Τι θα τις δώσει? Εγώ θα το πω απλά και λαϊκά. Ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης τον καθέναν κάθε μέρα. Όταν αυτοί με την ακρίβεια του 2022, όπου ο τιμάριθμος ο επίσημος ήταν 9,9, ο ανεπίσημος πάνω από 20%, όταν ο τιμάριθμος το Γενάρη και το Φλεβάρι εφέτος του 2023 έχει πάρει τα ύψη, δεν μπορεί να μας λέει τώρα ότι σας έδωσα επιδόματα κτλ. Ακούστε, οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη ούτε από επιδόματα ούτε από τίποτα. Αυτά δεν είναι αυξήσεις που δίνουν. Το 250 δεν είναι αύξηση. Είναι βαστράκ. Δηλαδή τα δίνω τέλειος κτλ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα 250, τα άλλα που είχαν δώσει το Πάσχα κτλ. Εμείς τι θέλουμε? Όλοι οι συνταξιούχοι να παίρνουν τουλάχιστον αύξηση τον διεθμάριθμο της κάθε χρονιάς. Με αυτή την έννοια να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς, όχι τίποτα να πλουτίζουμε, αλλά να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και το ρώτημα, ξέρετε ποιο είναι τώρα? Ρωτάνε όλοι. Τώρα δεν πάμε και για εκλογές. Και λένε, θα κάνουμε. Εάν εφαρμόσουν αυτά που λένε ότι θα κάνουν, από τις δηλώσεις που έχουν κάνει, τότε οι συνταξιούχοι θα οδηγηθούν για όλη μια χρονιά στη φτωχοποίηση. Και το ερμηνεύω και το εξηγώ. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα δώσει αυξήσεις βάσει του νόμου του 2017 που ψήφισε. Αυτός ο νόμος λοιπόν λέει ότι θα παίρνετε αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό. Αυτό είπε και προχθές και κάθε μέρα στη Βουλή αυτό. Είπε ότι θα δώσει τη 13η σύνταξη όπως την έδωσε το 2019 μετά από αγώνες των συνταξιούχων. Και αυτή όμως δεν είναι 13η σύνταξη, είναι επίδομα, διότι την έχουμε προχωρήσει σε τρία κομμάτια. Άμα είσαι μέχρι 500, άμα είσαι μέχρι 700 κτλ. 13η σύνταξη, θα πει θα παίρνω μια σύνταξη. Και το τρίτο που μας υποσχέθηκε είναι θα κάνει το αφορολόγητο από 9.600 στα 10.000. Μα το τιμάριθμο που πήγε τώρα τα έχει περάσει στα 10.000 το αφορολόγητο. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε τίποτα από την, από την κυβέρνηση, αν βγει η κυβέρνηση, ο κ. ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης λέει θα δίνω αυξήσεις όπως σας έδωσα τώρα. Δηλαδή με τον νόμο του Τσίπρα ακριβώς αυτό. Πάλι φτωχοποίηση και κάτω από τον τιμάριθμο. Δεύτερον, αν δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος θα παίρνετε κάποιο επίδομα. Αυτή δεν είναι αύξηση, επαναλαμβάνω, είναι φτωχοποίηση για όλους εμάς κτλ. Με αυτόν τον σκοπό λοιπόν εμείς, σαν συνταξιούχικο κίνημα, εκτιμάμε ότι δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό, προχθές στην Αθήνα, μια πολύ μεγάλη από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των συνταξιούχων, με χιλιάδες κόσμου, όπου απέτησαν, μάλλον όπου είπαμε, διαφωνούμε με τα ψίχουλα που μας δίνετε και απαιτούμε αυξήσεις σε όλες τις τάξεις, απαιτούμε να μας δώσετε την 13η σύνταξη, απαιτούμε η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί και όχι να καταργηθεί και όλα τα αιτήματα τα οποία δώσαμε πριν από ένα εξάμηνο σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς συνεχίζουμε τις αγωνίες μας και θα συνεχίσουμε ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν εκλογές και ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση. Διότι μόνο με αγώνες εμείς εκτιμάμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε όπως μέχρι σήμερα κερδίσαμε αυτά που κερδίσαμε. Θα σας δούμε στους δρόμους. Το λέω αυτό γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν διακόπτες να κλείσουν, δεν είναι εργαζόμενοι να σταματήσουν την εργασία. Δεν έχουν μοχλοπίεσης δηλαδή. Ακούστε, αυτό επειδή είμαστε δεϊτζίδες εδώ, εμείς και τα ξέραμε αυτά τα τότε. Δεν θα πω τώρα πώς γίνονται και όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα ξέρουν τι είναι. Μας υπολογίζουν τους συνταξιούχους. Μας φοβούνται. Γι' αυτό μας είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα. Εάν δείτε, δεν υπάρχει μέρα που να μπει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει διάγγελμα. Να μην βγουν τρεις υπουργοί να κάνουν διάγγελμα. Να μην βγει ο κ. Τσίμπρας να κάνει δηλώσεις. Να μην κατηγορήσει ποιος μας πήρε περισσότερα, ποιος μας πήρε λιγότερα. Αυτό είναι κάτω από την πίεση τη δική μας. Και εμείς όσο θα πιέζουμε, είμαστε 2.470.000 συνταξιούχοι,
ευελπιστούμε αυτός ο κόσμος σιγά σιγά να γραφτεί στα σωματεία του, να έρχεται στις συνελεύσεις του, να έρχεται στις συγκεντρώσεις και από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα, διότι το δέντρο δεν πέφτει με μια τσικουριά. Για να πέσει το δέντρο κάτω χρειάζεται πολλές τσικουριές. Και τσικουριές εμάς είναι οι μαζικοί αγώνες και οι αποτελεσματικοί.